Είναι το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο χωριό της Ανατολικής Μάνης. Βρίσκεται νότια της Σπάρτης και σε απόσταση 87 χιλιόμετρα από αυτή. Σε απόσταση 41 χιλιόμετρα από το Γήθιο. Φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες, όπως είναι η Μικρή και Μεγάλη Άμμος, η παραλία της Σικιάς στην νησίδα Σκόπα, αλλά και για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Κατά την περιήγησή σας στην περιοχή θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά λιμανάκια με αμμουδιά ή βότσαλα. Σύμφωνα με την παράδοση, το όνομά του το οφείλει στη μορφολογία του εδάφους του. Μυτεροί βράχοι και πέτρες συνθέτουν ένα τοπίο ξερό και άνυδρο με πέτρινα σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Μια εικόνα δηλαδή χαρακτηριστική της Μάνης. Είναι κτισμένο στο μυθό ενός ήρεμου, συνήθως όρμου, προφυλαγμένου από το βοριά, στον οποίο τοποθετείται η αρχαία πόλη Τευθρόνη, που σύμφωνα με τον Παυσανία, οικιστής της ήταν ο Αθηναίος Τεύφραντας. Διασώζονται νεολιθικά, προελληνικά, ελληνικά και βυζαντινά ερείπια, καθώς και ερείπια εκκλησιών, όπως του Αγίου Νικολάου, στον οποίο διακρίνουμε τυπογραφίες. Στα σπίτια του σημερινού κόντρωνα, όπως και σε ορισμένες εκκλησίες, παρατηρούμε τυχισμένες επιγραφές, ιονόκρανα και αρχιτεκτονικά μέλη της αρχαίας πόλης. Αξιόλογες οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου, Σταυροειδής με Τρούλο και Καμπαναριό, χτισμένη πάνω σε ομώνυμη παλαιότερη της Υπαπαντής του Αγίου Χαραλάμπου. Ο Κότρωνας και τα γύρω χωριά συμμετείχαν όπως όλοι οι Μανιάτες στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων στα νεότερα χρόνια, Επανάσταση του 1821, στην εκστρατεία της Κρήτης, Μακεδονικός Αγώνας και Βορειοϋπηρετικό. Στην παραλία βρίσκεται η προτομή του Μακεδονομάχου ήρωα Νικηφόρου Δεμέστηκα, ενώ ο πύργος της οικογένειας είναι στον οικισμό Αλεπού. Από το Κότρωνα είναι δυνατή η επίσκεψη στα χωριά της Μάνης, όπως το Φλωμοχώρι, με την υπέροχη παραλία της Καλυκιάς του Πάτα, καθώς και η επίσκεψη στη σπηλιά του Άντη, στο ακροτήριο Τέναρο. Ο Κότρωνας έχει έναν δραστήριο σύλλογο που συσπηρώνει τα μέλη και τους φίλους του στην Αττική. Έχει προσφέρει πολλά στο χωριό και κάθε χρόνο διοργανώνει ένα μοναδικό πανηγύρι στην προβλήτα του λιμανιού, τις μέρες του Σωτήρος, περί τις 6 Αυγούστου. Προς τιμήν της πάλε ποτέ ακμάζουσας ιεράς μονής του Σωτήρος, που δεσπόζει πάνω από τον Κότρωνα, κοντά στο ερημοχώρι Γονέα. Η περιτυχισμένη μονή χτίστηκε στα 1500 και έχει υπέροχες τοιχογραφίες. Δεν είναι εξάλλου το μοναδικό βυζαντινό και μεταβυζαντινό μνημείο της περιοχής. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κατά βάση στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή με μικρή απόδοση λόγω του πετρόδιους χαρακτήρα του εδάφους της. Κατά δεύτερο λόγο, η οικονομία στηρίζεται στην κτηνοτροφία, την αλεία, το εμπόριο, τις κατασκευές και τον τουρισμό. Ωστόσο, οι αρχαιολογικές περιοχές και το φυσικό περιβάλλον δεν έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά σε σημαντικό βαθμό. Η ομορφιά της περιοχής του γραφικού Κότρωνα και σε συνδυασμό με το υπέροχο γαλάζιο της θάλασσας θα σας χαρίσει αξέχαστες στιγμές και βέβαια αξίζει μια επίσκεψή. Σας ευχαριστώ. Εδώ πέρα βλέπω να έχει λίγο περισσότερο πράσινο. Το χωριό περάσαμε λόγω ήταν πύργος και υπάρχει και αρχαία πύργος. Μας έλεγε μια πινακίδα εκεί πέρα, αριστερά.